δίδεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσεσότη σώσον εσύ επιλάψει. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ο Εναθήμες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, σε σύμπραξη με το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, τίμησε τη μνήμη του αιμνίστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιγούρου στα Νίτσα, στην επέτειο των 30 χρόνων από τον θάνατό του. Διοργάνωσαν πνευματικό μουσικοφιλολογικό μνημόσυνο, κατά το οποίο μίλησαν στενοί συνεργάτες και μαθητές του άρχοντος, ενώ τρεις χοροδίες απέδωσαν συνθέσεις του. Ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τον άρχοντα, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε στους φιλόμουσους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας αυτήν την εκδήλωση. Τη σκυτάλη παραδίδουμε στον παρουσιαστή και συντονιστή αυτής της εκδήλωσης, κύριο Γεώργιο Κιωσέουγλου, ο οποίος είναι και ο γραμματέας του Εναθήμες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Καλή σας ακρόαση. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο κύκλο των ομιλιών μας με τον εκλεκτό χωράρχη και δάσκαλό μας, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κ. Δημοσθένη Παϊκόπουλο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευλογημένος από το Θεό, γιατί όσο κανείς άλλος έζησε και στάθηκε και υπήρξε κοντά στον αείμνηστο. Ας τον ακούσουμε. Σεβαστού πατέρες, μουσικολογιότατοι άρχοντες από τη Θεία για την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησίας, αγαπητοί ιεροψάλτε, φιλόμουσον ακροατήριον. Μία κέντρος της καθημάς μουσικής εξεράμφη, ο μύστης της πατρώας ημών εκκλησιαστικής μουσικής, εξεμέτρησε το ζήν. Οι πολύθογκος λύρα εσήγησαν. Εκάμφθη από το βάρος της επαράτου νόσου, άδων και ψάλων, σχεδόν μέχρι εσχάτω αναπνοής. Αυτά, μεταξύ άλλων, ανέφερε στον επικίδιο λόγο που εξεφώνησε ο εκπρόσωπος του Αιδήμου Πατριάρχου Δημητρίου, Μητροπολίτης Σταυροπόλεως Μάξιμος, σχολάρχης της Ιεράς Θεολογικής της Χάρκης, κατά την εξόδιον ακολουθία του αειμνίστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιγούρου στα Νίτσα, την 28 Αυγούστου 1987, στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, όπου το λείψανό του εκτίθετο σε προσκύνημα κλήρου και λαού. Τα ίδια λόγια αναφέρουμε και εμείς στη σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στον αλίστου μνήμης άρχοντα στο σύμβολο Στανίτσα επί τη επαιτίο των 300 ετών από τις εκτιμίες των προσκύριων που διοργανώνει ο ημέτερος Εναθήμης Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, συμπράττων μετά του αδελφού Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων Τουρκίας, εδώ στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, για να διατηρήσει άλβεστη τη μνήμη του κορυφαίου πρωτοψάλτου του παρυπέψαντος αιώνος. Όλοι μας σχεδόν έχουμε γνωρίσει είτε διαζώσεις είτε ξακοής τον Θρασίγουρο στα Νίτσα. Τον ακούσαμε, τον ακούμε και θα τον ακούμε πάντοτε. Πολλοί εξ ημών έχουμε ζήσει τον άρχοντα συνεγγύς. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ένας εκ των στενών συνεργατών του ήμουν και εγώ.
Όταν τον γνώρισα το έτος 1933, ήμουν 3 ετών. Τότε ο Στενίτσας ήρθε τα καλοκαίρια στην Ίσα Αντιγόνη, στα Πριγκυπόλησσα, και έψαλε τις πανηγύρις της Μονής Αγίου Γεωργίου Καρύπη Αντιγόνης, όπου ιεροεπιστάτης είπε ο πατέρας μου, ιερεύς Κωνσταντίνος Παϊκόπουλος. Υπάρχει μάλιστα και μια φωτογραφία από την πανηγύρι αυτή του 1933. Τότε θα σας σίγουρος, Στενίτσας είτο αριστερός ιεροψάρτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Γαλατά, απέναντι από τον Ιωάννη Παλάση. Όταν το έτος 1940, σε ηλικία 10 ετών έγινα κανονάρχης του αριστερού χορού του Πανσέρχου Πατερκικού Ναού, άρχον λαμπαδάριος είτο ο θασίβολος Στενίτσας, με δεύτερο δομέστιγο τον Νικόλο Σημεωνίδη, εις δε των δεξιών χωρών άρχον πρωτοξάφηση τον Κωνσταντίνο Σπρίγκος, με πρώτο δομέστιγο τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη. Κατά το παρελθόν έτος 1939, ο λαμπαδάριος Κωνσταντίνος Πρίγκος διεδεύτη τον αποχωρήσαντα πρωτοξάφτη Ιάκωβο Ναυπλιώτη τον Μεωροπρεπή, εκλήθη έξωθεν ο θρασίβολος Στενίτσας υπό του Πατριάρχου Βενιαμίν ως ο καταλληλότερος να αναλάβει από 1η Μαρτίου του αυτού έτους άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Και λίαν συντόμως ανεδείχθη αντάξιος διάδοχος των προκατόχων του και όχι μόνο, με την διακρίνουσα αυτών μουσική υπενότητα και την υπέροχη φωνή του, η φήμη του διεδόθη σε όλη την πόλη. Πολλοίς κόσμος γεμίζει τον πατριαρχικό ναό να ακούσει το Στενίτσα ψάλλοντα το «Σε Ιουνούμεν» των κοινωνικών, τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος και προπάντων το κατά την τάξη ψαλόμενον υπό το λαμπαδαρίου τροπάριο της Χριστιανής. Και όλα αυτά είχα την ευλογία να τα ζω δίπλα του και ως κανονάρχης του επί τετραετία, αλλά και ως δομέστιχός του λίγα χρόνια αργότερα. Ο Στενίτσας ήταν πολύ αυστηρός στο αναλόγιο του, γιατί ήθελε κάθε μάθημα που εξάλετο να είναι τέλειο σε απόδοση. Έτσι θύμωνε τη στιγμή του λάθους, αλλά μετά υπείως σε συμβούλευε και το λάθος. Σε εμένα, όπως και ως όλους τους κανονάρχους, ήταν πάντοτε ιστορικός και πολλές φορές μας συμβούλευε και για πράγματα εκτός μουσικών θεμάτων. Θυμάμαι μια φορά μετά τον Εσπερινό, αυτό είναι εκτός, δεν είναι γραμμένο. Μετά τον Εσπερινό, βράδυ της Πατριαρχίας, καλά και εμείς, μας φώναξε, πού πάτε τώρα εσείς, σας πήγεσαι να πάτε. Να μην πάτε εδώ και αγορά, νοικιάσετε ποδήλατα, μπισικλέτες, έτσι λέγαμε στην πόρτα. Νοικιάσετε μπισικλέτες και τρέχετε όλη τη νύχτα στο φανάρι εδώ και γυρίζετε και αύριο δεν μπορείτε να κάνετε να αρχίσετε. Σας πείτε σας, μας έλεγε. Πριν γίνω δομέστιχός του, τότε έψαλα σε διαφόρους νόμους της πόλης. Αρκετές φορές με έπαιρνε μαζί του εις πανηγύρι συνοριακό ναό που εκαλείτο για να ψάλω αριστερά του. Ποτέ όμως δεν μου έλεγε τι μαθήματα θα έλεγε. Σε μια πανήγυρη πρώτη εισόδου του αρχιερέως μου δίνει κάποια χειρόγραφα και μου λέει «Δήμο, κοίταξε τα λίγο αυτά, είναι τα νυξαντάρια του Ρεδεστινού. Αυτά θα ψάλουμε». Τα παίρνω στα χέρια μου, τα κοιτάω και του λέω «Δάσκαλε, δεν γίνεται αυτό, πώς να τα μάθω σε 10 λεπτά. Και μου λέει «Καλά άστο, εγώ θα λέω αυτά και εσύ θα λες το φωκαέρος». Έτσι και έγινε.
κάθε χρόνο θυμάμαι τις ημέρες των εθνικών εορτών, τις 25 Μαρτίου, τις 28 Οκτωβρίου πηγαίναμε και ψάλαμε στο παρεκκλήσιο του προξενείου της Ελλάδος. Επάνω από το κτίριο είχε παρεκκλήσιο στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Και ψάλαμε εκεί. Και συνδιοξίασε μετά τον καλεσμένο που ακολουθούσε, φωτογραφιζόμασταν με τον πρόξενο της Ελλάδος και μετά τη διοξίωση καταλήγαμε για φαγητό στο Βόσφορο ή κάπου αλλού στο πέραν. Στο αρχείο μου διατηρώ και αναμνηστική φωτογραφία από τις στιγμές αυτές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την προθυμία του. Όταν του ζήτησα να έρθει τη Μεγάλη Τρίτη να ψάρει το τροπάριο της Κασενής στον ιερό ναό προφήτη Ηλίου Χρυσοπόλεως ή Κοινοσκούταρη, όπου έψαλα τότε ως δεξιός ιεροψάλτης. Περιμένοντας τον λοιπόν να έρθει από το Πατριαρχείο, ψάλαμε 4 φορές τα απόστοιχα και μια μαζί του 5 φορές. Αξέχαστα επίσης μου μένουν και τα ετήσια γεύματα που έκανε ετησίως στην οικία του στο πέρα με όλα τα αγαθά του Θεού επάνω στο τραπέζι και ποτέ δεν μας έλεγε την αιτία της δεξιώσης. Εμείς όμως γνωρίζαμε ότι ήταν η ημέρα των γενεθλίων του ευχόμασταν και το ευχόμασταν χρόνια πολλά και οι καλεσμένοι του πάντοτε οι ίδιοι, ο Ανδρέας Πετρόκυλος, Χρήστος Δήμου, Βασίλειος Εμμανουλίδης, Λυκούρος Πετρίδης και ο Μιλό. Ο Θασίβολος Στανίτσας ή Θράσος, για μερικούς του φίλους, για μένα πάντοτε ο δάσκαλος, ο πατέρας, ο φίλος. Γεννήθηκε στα φρεματιά της πόλης το έτος 1910. Τα πρώτα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα. Σιγά σιγά όμως ξεπερνώνται με τη βοήθεια του θείου του Δημητρίου Θεραπιανού, Ιεροψάλτου, ο οποίος τον πήρε στο αναλόγιο του και του έδωσε τα πρώτα βήματα στην εκκλησιαστική μουσική. Σε ηλικία 10 ετών, με σύσταση του θείου του, πηγαίνει κανονάκι στον Δημήτριο Βουτσινά, δεξιό Ιεροψάλτου του Αγίου Νικολάου Γαλατάτου. Εν συνεχεία εμαθήτευσε κοντά στους Ιεροψάλτες Γιάνγκο Βασιλιάδη, μεγάλο ψάλτη, Μιχαήλ Χαζεθανασίου και Ιωάννη Παλάση, δεξιό Ιεροψάλτη του Αγίου Νικολάου Γαλατά, από το 1929, τότε γεννήθηκα, ως δομέστιχός του και από το 1936 έως το 1939 ως αριστερός ιεροψάλτης. Πρώτο 1929 όμως εχρημάτισε αριστερός ιεροψάλτης του Αγίου Μινά Υψωμαθείων και δεξιός ιεροψάλτης των Ιερών Ναών Θείας Αναλήψεως και Αγίου Κωνσταντίνου Υψωμαθείων. Ο Θασίβολος Στανίτσας ως έξωθεν κληθής απευθείας στη θέση του λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως ομολογεί και ο ίδιος, πολλές δυσκολίες συνείδησε και πολλές προσπάθειες κατέβαλε μέχρι ότου γνωρίσει τα μαθήματα που ψάλλονται κατά την παράδοση μέσα στον Πατριαρχικό Ναό. Όμως, με τη βοήθεια του πρώτου δομεστήχου, Αναστασίου Μιχαηλίδου, γνωστού με το χαρακτηριστικό σόμπατζης, σόμπες πολλούς άνθρωπους, ήσουν τρόπον οι σόμπες. Λία συντόμως ανεπτυχθεί άξιος συνεχιστής των προκατόχων. Ο Θασίβολος Στανίτσας διετέλεσε λαμπαδάριος επί 20ετίαν απέναντι στον πρωτοψάρτη Κωνσταντίνο Πρίγκο, απορροφώντας όλη την τέχνη και τη μαγιστρία εκείνου. Όσο και αν υπάρχει η αγάπη
και η συναντροφοσύνη μεταξύ δύο ανθρώπων, έτσι έρχονται εκ του πονηρού πολλές φορές στιγμές που διατεράσσουν την αρμονία των σχέσεων αυτών. Και οι σχέσεις του Στανίτσα με τον Πρίγκο δεν είναι το πάντοτε αρμονικές. Υπήρχαν κακές στιγμές μεταξύ των, αλλά ευτυχώς πάντοτε ολιγοήμερες. Στο καφενεδάκι που υπήρχε, τώρα δεν είναι πέρας, υπήρχε ένα καφενεδάκι έξω από το Πατριχείο, πιο κάτω από το Πατριχείο. Θα τους έβλεπες πιο συχνά μαζί παρά να λείπουν από το καφενείο. Είτε το στέκι τους για το καφεδάκι με το τανεσπερινό του Σαββάτου και μετά τη θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής. Το περιστατικό που θα σας διηγηθώ αποδεικνύει την αγάπη και την αλληλοεκτίμηση με τα οποία συνεδέονται οι δύο μεγάλοι ερμηνευτές του Πατριαρχικού Ναού. Ένα απόγευμα του Φεβρουαρίου του 1964 ήμεθα όλα τα μέλη της μεγάλης χροδίας του Συνδέσμου Μουσικοφύλων συγκεντρωμένα στην αίθουσα του Ιερού Ναού της Παναγίας Σταυροδρομίου, περιμένοντας τον άρχοντα πρωτοψάλτη πλέον, τον Σύμβολο Στανίτσα, δια την πληθυσμένη πρόβα της χοροδίας. Η ώρα περνούσε και ο άρχον δεν είχε έρθει. Ξαφνικά κάποια στιγμή τον βλέπουμε και μπαίνει στην αίθουσα σκυθροπός και αμήλυτος. Κάθεται σε μια γωνιά και μας καλεί να πάμε κοντά του. Μαζευτήκαμε γύρω του όλοι και μας αναγέννη ότι ο Πρίγκος πέθανε. Και αμέσως ξεσπά σε κλάματα με αναφιλητά σαν παιδί. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του έτους 1961 στο φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Αγόρας εχειροθέτησε το Θαρσίβολο Στανίτσα εις το του άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης Ουγουστού Εκκλησίας Οφίκιο, ύστερα από παρέτηση του ασθενήσαντος από το 1960 πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγκου. Δυστυχώς όμως δεν ηξιώθη να παραμείνει η πολύ πρωτοψάλτης στον Πατριαρχικό Ναό. Μόλις τον Απρίλιο του 1964 απελάβνεται από τις τουρκικές αρχές επειδή είχε ελληνική υπηκότητα. Ήταν ένας από τους πρώτους των ομαδικών απελάσεων των Ρωμιών της πόλης Ελλήνων υπηκών από τους Τούρκους στην Ελλάδα. Και με την ολιγόχρονη όμως πρωτοψαρτία του στον πάση από το Πατριαρχικό Ναό από το 1961 μέχρι το 1964, ο Θεσίγουρος Στανίτσας συνέχισε τη γραμμή των προκατόχων του και ελάμπρινε το δεξιό αναλόγιο με την παρουσία του, αφήνοντας το δικό του στίγμα. Οι ηχογραφήσεις που υπάρχουν από την περίοδο εκείνη μαρτυρούν το άρτιον μουσικό ύφος του, την τέλεια χρονική αγωγή αλλά και την ιδιαίτερη ικανότητά του στον καλοπισμό των μελών. Μετά την παρέτηση του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγκου λόγω ασθενίας το 1960, ο Θεσίβολος Στανίτσας ανέλαβε και τη χοραρχία της μεγάλης χοροδίας του Συνδέσμου Μουσικοφύλων Κωνσταντινούπολεως με μεγάλη επιτυχία. Αξέχασες μένουν οι συναυλίες του Ιωβιλαίου Κωνσταντίνου Πρίγκου του 1962, καθώς και αυτή στη μεγάλη αίθουσα του Union Frances του 1963 στην πόλη. Σπουδαίο όμως κοιμήλιο επίσης παραμένει και ο δίσκος των 33 στροφών, να θυμάστε ότι βγαίνανε κάτι μεγάλη δίσκη των 33 στροφών, από την εταιρεία Grundig. Η ηχογράφηση του οποίου έγινε μέσα στον Ιερό Ναό των Ιστοδίων της Ιστοτόπου το πέρα. Μετά την εγκατάσταση του Θεσσαλικού Στανίτσα στην Αθήνα,
φεύγει ο Στανίσης για ένα χρόνο στοιχείο και μετά για δύο μήνες πηγαίνει στην Πειραιτώ. Το 1966 διορίζεται πλέον πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων των Αθηνών μέχρι τις συνταξιοδοτήσεώς του το 1981. Επίσης το 1967 πηγαίνει για 3,5 μήνες στην Αμερική. Ο Στανίτσας με τον ερχομό του στην Ελλάδα συνέχισε να δημιουργεί την παράδοση εκδοτικά, συγγραφικά, δισκογραφικά και χοροδιακά. Με τα μέλη και με τη μεγάλη χοροδία επίσης του νέου κύκλου Κωνσταντινούπολιτος στην Αθήνα. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η χοροδία αυτή ήταν η συνέχεια της μεγάλης χοροδίας της Κωνσταντινούπολης, καθότι τα περισσότερα μέλη της χοροδίας ήταν Κωνσταντινούπολιτοι ροψάτες. Στην Αθήνα πλέον βλέπουμε συναυλίες με τη νέα χοροδία του νέου κύκλου Κωνσταντινούπολιτων στη λυρική σκηνή τον Ιανουάριο του 1970, στο ξενοδοχείο Χίλτον τον Απρίλιο του 1970, στον Παρνασσό τον Οκτώβριο του 1971 και τον Απρίλιο του 1972, στο θέατρο Ρεξ τον Ιούνιο του 1972, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός τον Απρίλιο του 1973, ακόμη και άλλες όπως στην Παλαιά Βουλή, στην Αρχαιολογική Εταιρεία και σε πολλές άλλες εορτές του Συλλόγου Νέος Κύκλος Κωνσταντινούπολιτων. Ακόμη ο Στανίτσας παρουσιάζει σπουδαίες χοροδιακές εμφανίσεις και στο εξωτερικό. Τρεις φορές το Αμαδίνο. Στο Πολδόσκι της Ρωσίας, στο Βέλγιο, στις πόλεις Βρυξέλλες, Γάντι και Λουβέν, στην Ελβετία, στις πόλεις Γενέβη και Λουζάνη. Επίσης, το 1972, σε αυτή η πατριαρχική κελεύση, ψάλλει το ιστορικό γεγονός της επιδόσεως του τόμου αγάπης προς τον Πάπα μέσα στο ναό του Αγίου Ιωάννου στο Λατερανό της Ρώμης. Παρουσία του Πάπα και των αντιπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Βασίλος Στανίτσας συνέχιζε όμως να διδάσκει και να δημιουργεί την παράδοση και δια των ζωντανών του ηχογραφήσεων. Και από τον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, αλλά και από οπουδήποτε καλεί τον ψάλι. Επίσης και από το πλήθος των χειρογράφων του που βρίσκονται στην κατοχή πολλών ιεροψώτων. Ο Στανίτσας πληκισμένος από το Θεό με το σπάνιον φωνητικό του τάλαντο, με την λυγερά και εύστροφη φωνή του, βαθύς γνώστης όλων των μυστικών της ψαλτικής τέχνης και παραλλήλως με την μεγαλοπρεπή έκφραση του σεμνού και μυστικοπαθούς πατριαρχικού ύφους, συνδύαζε στο ψάλι το Θεό το ηγεμονικό και απλό, το μεγαλοπρεπές και κατανυκτικό. Ουδέποτε ο Στανίτσας εισήγαγε είτε ψάλλοντας είτε στο μελοποιητικό το έργο επιρροές ξένων μουσικών ακουσμάτων. Πολλοί είπαν ότι στην Ελλάδα ο Στανίτσας δεν έψαλε όπως στην Κωνσταντινούπολη. Απαντούσε ο ίδιος αυτό. Στην πόλη ήμουν ψάλτης του Πατριαρχικού Ναού και τηρούσα την τάξη του Πατριαρχείου. 23 χρόνια άκουγα και έψαλα τα ίδια πράγματα. Τώρα στην Ελλάδα είμαι ελεύθερος να ερμηνεύσω κι εγώ και τους διδασκάλους μου, αλλά και να γράψω και να ψάρω τις δικές μου σκέψεις. Ο Θεοσίγουρος Στανίτσας ανέδειξε πολλούς μαθήτες στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικά. Μαθητάς όμως εννοώ αυτούς που μαθήτευσαν κοντά του ή συνέψαλον πλησίον του για πολλά έτη.
Πάμπολοι είναι όμως και αυτοί που θέλουν να λέγονται μαθητέ του. Μαθητέ το απαράμιλου δεξιοτέχνη της εκκλησιαστικής μουσικής, που επί αιώνες θα μιλούν και θα τραγουδούν το όνομά του μαζί με τους μεγάλους πρωτοψάλτες της ιστορίας της εκκλησιαστικής μουσικής. Το αξίου πρωτοψάλτου της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα, αιωνία μνήμη. Εγκοφίβεστε με εις ακούσον μου των οδυνών, Κύριε Συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ούση του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσέσω τι σώσον εσύ επιλάξει.